Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην Sita Vision, καλωσορίσατε στην ώρα για μπάλα, πρώτη-τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, με εκπληκτικά αποτελέσματα, ίσως και το πιο ξεχωριστό, πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Θα κουβεντιάσουμε για αυτή την αγωνιστική, θα σχολιάσουμε ό,τι είδαμε και όχι μόνο, όπως πάντα με τον Γιώργο Σαββίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λουκά, καλησπέρα και στις φίλες και φίλους τηλεθεατές. Συμφωνείς ότι το αποτέλεσμα μπαμ ήταν στο δασάκι, δεν ξέρω πριν πόσα χρόνια πρέπει να πάμε να δούμε τέτοιο αποτέλεσμα. Να βρεις. Πρέπει να πάμε 5-0, δεν θυμάμαι ο πρωτοπόρος να, την, να έχει 3, χάσει. 3-1, να... άλλο 5-0, άλλο 3-1. Ο πρώτοπόρος να χάσει από, τον, από την ομάδα που έχει διαβάθμιση 5-0, δεν θυμάμαι τέτοιο αποτέλεσμα. Ακριβώς. Μαζί μας ο πρόεδρος της Σαλαμίνας, ο κύριος Τουκίτσης Τουκιδίδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω, θα μας πείτε πόσο κοντά είστε στο πρώτο γκρουπ και αν θα τα καταφέρετε την Ιστάτινη, αν σας το χρωστά, αν θέλετε το πρωτάθλημα να σας πάρει στο πρώτο γκρουπ ή θα πάτε στο δεύτερο και θα μπείτε σε μια άλλη διαδικασία. Μάλιστα. Πρόεδρε, είδαμε τα στιγμιότυπα, όχι πολλές φάσεις. Υπήρχαν όμως ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Μια ισοπαλία μέσα στην αρένα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα παρά το ότι η Νέα Σαλαμίνα συχνά πυκνά έχει όφελος εκεί. Δεν ξέρω όμως αυτή η ισοπαλία τι λέει για σας. Λόγω των βαθμών που είχαμε, η νίκη ήταν για μας ό,τι το καλύτερο ασφαλώς. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς για να έχουμε περισσότερες ελπίδες να μπούμε στην εξάδα. Νομίζω ότι η ομάδα έπαιξε ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο, παίζοντας εκτός έδρας με την ΑΕΚ, μια δυνατή ομάδα. Βρήκαμε τις ευκαιρίες, νομίζω, στο πρώτο ημίχρονο για έναν ή δύο γκολ. Δεν είχαμε τον γκολ, επομένως στο τέλος κινδυνεύσαμε ίσως να δεχτούμε και έναν γκολ. Θεωρώ το αποτέλεσμα θετικό υπό τις περιστάσεις. Ασφαλώς όμως με την ισοπαλία αυτή έχουν μειωθεί σε έναν βαθμό οι ελπίδες μας για εξά, παρόλο που μαθηματικά, αριθμητικά ακόμα αυτό το κεφάλαιο δεν έχει κλείσει. Θα κυνηγήσουμε ότι πιθανότητες πρέπει έχουμε. Πρέπει να έρθει ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων. Ασφαλώς, πρέπει να νικήσουμε τον Απόλλωνα εμείς, να ετηθούν για ΕΛ και Πάφος και τότε να είμαστε στην εξάδα. Η Νέα Σαλαμίνα ήταν πέρσι στην εξάδα και γενικά παίζει ένα ποδόσφαιρο αρκετά ελκυστικό. Δεν ξέρω αν ο πύχης είχε ανέβει και μπήκαν περισσότερες προσδοκίες από εκεί που θα μπορούσε να φτάσει η ομάδα. Δηλαδή, για τους Σαλαμινέους, η εξάδα ήταν, τους πλήστους Σαλαμινέους, η εξάδα είναι δεδομένη, είναι το μήνυμο που μπορούμε να έχουμε. Ξεκινώντας τη χρονιά, δεν εθέσαμε στόχο εξάδας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είπαμε ότι η ομάδα κυνηγά πόσον γίνεται πιο μια θέση κοντά στην εξάδα. Αν έρθει η εξάδα, ασφαλώς είναι ένας στόχος που μας ικανοποιεί απόλυτα και είχαμε και πάντα όλες οι ομάδες, ασφαλώς και εμείς, το στόχο μιας διάκρισης καλύτερης στον κύπελλο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε εκτός στόχων στο πρωτάθλημα, είμαστε εντός στόχων, αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως σίγουρα μια θέση για την Νέα Σαλαμίνα στην εξάδα είναι ότι το καλύτερο για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο με τον Απόλλωνα, όμως πριν πάμε εκεί, ασφαλώς έχουμε τον επαναληπτικό του κυπέλλου με την ανόρθωση. Είχαμε πάρει μια ισοπαλία ένας του Αντώνης Παπαδόπουλος. Θα πάμε την Τετάρτη να διεκδικήσουμε την πρόκριση απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα και είμαι σίγουρος ότι με τη συμπαράσταση του κόσμου μας και με μια καλή απόδοση θα τα καταφέρουμε. Τι σημαίνει για την Νέα Σαλαμίνα να είναι στην πρώτη εξάδα και από οικονομικής πλευράς αλλά και γενικά όσον αφορά το prestige και τι σημαίνει να είναι στην δεύτερη που κακά τα ψέματα, αγαπητέ πρόεδρε, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για μια ομάδα που δεν καίγεται, έτσι Γιώργο, στο δεύτερο γκρουπ, που θα αναγκαστεί να δώσει παιχνίδια, κάποτε να χρησιμοποιήσει νεαρούς, θα είναι βρεθεί στο στόχαστρο, θα βρεθεί σε όλο αυτό τον κυκαιώνα που είναι πάντα οι ομάδες. Να παίζουν τηλέφωνα, να χαρείς βοήθεια. Άλλους λυπήθους, άλλους. Το να παίζει στην πρώτη εξάδα έχει καταρχάς για ομάδες σαν την Νέα Σαλαμίνα έναν σοβαρό πλεονέκτημα. Παίζει στην έδρα σου, έρχονται οι μεγάλες ομάδες, ας πούμε, της πρώτης εξάδας. Φέρνουν κόσμο, έχεις οικονομικά και παίζεις πιο άνετα χωρίς άγχος, θα έλεγα, αγωνιστικό, εφόσον δεν διεκδικάς το πρωτάθλημα, παρόλο που οι βαθμολογίες, όπως βλέπουμε, είναι
Σήμερα θα παίξει ακόμα, παίζω θέσεις για Ευρώπη και τα λοιπά. Δεδομένου ότι και υπάρχει και το κύπελλο που μια ομάδα θα πάει λόγω κυπέλλου στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα δίνεται μια δυνατότητα στον προπονητή να χρησιμοποιήσει νεαρούς παίχτες, να, να τους ρίξει σε παιχνίδια δυνατά, χωρίς όμως το άγχος που κουαλούν τα παιχνίδια αυτά όταν είσαι στο, όταν διανύεις την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Στο δεύτερο γκλουπ πάει σε κενά γήπεδα βασικά, χωρίς φιλάθλους. Και τα περισσότερα παιχνίδια, φυσικά φέτος πρέπει να πούμε ότι θα γίνουν δυνατά παιχνίδια στο δεύτερο γκρουπ, αν λάβεις υπόψη τις βαθμολογίες που υπάρχουν. Μέχρι να ξεχωρίσει κάτι. Και τη στενότητα που υπάρχουν μεταξύ του 7ου ας πούμε και του πρώτου τελευταίου που θα είναι 7-8 βαθμούς, να δούμε πόσους βαθμούς θα είναι. Από εκεί και πέρα, αν είμαστε στο δεύτερο γκρουπ, ασφαλώς θα κυνηγήσουμε, θα έχουμε μια καλή απόδοση όπως πάντα, θα παίξουμε τίμια, όπως πάντα παίζει η Σαλαμίνα και ελπίζω να μαζέψουμε τους βαθμούς που απαιτούνται έγκαιρα για να αποφύγουμε κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις. Και να δοθεί και στον προπονητή ασφαλώς η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περισσότερο νεαρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές που έχουμε. Κάτι το οποίο αξιοποιήσατε ιδιαίτερα στα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα όμως, αφού είμαστε, μιλάμε για τη Σαλαμίνα συγκεκριμένα, πρόεδρε, να μας πει ο Γιώργος την άποψη του για αυτή την ομάδα. Τη Σαλαμίνα του Μπουρσαϊτίδη, την Σαλαμίνα του Μάκη του Παπαϊωάννου, αυτή τη φουρνιά που είναι εκεί, Κωνσταντίνος Μινά, ένα team που δεν είναι αρκετά και παρουσιάζει αυτό που παρουσιάζει, Γιώργο. Και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα πρέπει όλα να τα βάζουμε κάτω από το πρίσμα το budget, του budget. Βέβαια. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι φαίνεται ότι και οι τρεις έχουν καλή συνεργασία. Ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον. Είναι παιδιά τα οποία φιλοδόξα, διψούν για γνώση, άρα για να βελτιωθούν. Αυτό είναι υπέρ της Σαλαμίνας, διότι είναι και νεαροί, είναι και γνώστες της σύγχρονης της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας όσον αφορά ανάλυση, σκάουτινγκ, προπόνηση, συστήματα. Και θεωρώ ότι αυτό βγαίνει και μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, ό,τι έχουν αυτοί οι τρεις, Μπουρσαϊτίδης, Παπαϊωάννου και ο Κωνσταντίνος Ομινά, αποτυπώνονται πάνω στην ίδια την ομάδα και πιστεύω ότι είναι καλό για τη Σαλαμίνα που έχει αυτήν την τριάδα. Αυτή είναι η άποψή μου. Σιγά σιγά βλέπουμε όμως αυτή την τριάδα. Ο Κωνσταντίνος Ομινά πάει στην Εθνική. Για τον Μπουρσαϊτίδη, δεν ξέρω, πρόεδρε, θα μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας οι προθέσεις, αλλά και πόσο εύκολο είναι να κρατήσεις ένα προπονητή που έχει τις φιλοδοξίες του, που έχει δείξει έργο και που σαφώς το όνομά του θα είναι σε αυτά που θα τον ψάξουν μεγαλύτερες ομάδες. Χωρίς ίχνος υποτίμηση τη Νέα Σαλαμίνα, έτσι, όταν λέμε για μεγαλύτερες ομάδες, αντιλαμβάνεστε. Θα συμφωνήσω με αυτά που είναι ο Γιώργος, ότι αυτή η τριάδα που Σαϊτίδη, Μάκη, Παπαϊωάννου και Κωνσταντίνου Μινά, όπως την βλέπω και εγώ και το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έφερε και φέρνει αυτά τα θετικά αποτελέσματα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά το Σάββατο που Σαϊτίδη, πρέπει να πω ότι η μέχρι τώρα μας συνεργασία είναι αρκετά καλή, πολύ καλή. Ο Σάββας ήρθε σε εμάς μια δύσκολη εποχή για την Νέα Σαλαμίνα, όταν είμαστε ίσως στην τελευταία, δύσκολη εποχή. Κάτω από μεγάλων πίεση και άγχος για την ομάδα. Έδειξε όμως ότι είχε δυνάμεις, ήρθε μαζί μας. Μας βοήθησε και η Σαλαμίνα τερμάτισε εκείνη τη χρονιά 7η μετά από καλή παρουσία αλλά και ρίχνοντας αρκετούς νεαρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Την άρπαξε την ευκαιρία πάντως, από τα μαλλιά που λέμε. Βέβαια, βέβαια. Yeah. Και είναι τρίτη χρονιά τώρα, πρέπει να πω, που ο Σάββας είναι μαζί μας. Ειλικρινά μιλώντας, πρέπει να πω ότι ακόμα δεν καθίσαμε ο Σάββα να κουβεντιάσουμε. Είπαμε να ξεκαθαρίσουν τα αγωνιστικά σε ένα μεγάλο βαθμό, το κύπελλο, που θα καταλήξουμε τελικά στο πρωτάθλημα. Και νιώθω ότι έχουμε όλον τον απαιτούμενο χρόνο να κάτσουμε σοβαρά,
με τον Σάββα να κουβεντιάσουμε την περαιτέρω συνεργασία μας. Νομίζω γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ο αλλήλος σεβασμός μεταξύ μας, η καλή επικοινωνία και νιώθω ότι θα κάτσουμε κάτω να κουβεντιάσουμε και αν ο Σάββας... Με σκοπό να τα βρείτε. Με σκοπό να τα βρούμε, ασφαλώς. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν κουβεντιάσαμε κάτι και υπάρχει διαφωνία. Mm-hmm. Θα μπούμε ειλικρινά σε ένα διάλογο και ελπίζω να τα βρούμε και ο Σάββας να συνεχίζει μαζί μας. Πρόεδρε, όμως ξέρεις, ένας προπονητής της προσωπικότητας του Σάββατου Μουσουσαϊτίδη, ο οποίος δέχθηκε την πρόταση σας κάτω από πίεση αρκετά, κάτσε να δούλεψε, έδειξε ότι άντεξε και την πίεση, έφερε και αποτέλεσμα, έκανε τη δουλειά του, αυτή που έπρεπε, οι στόχοι του επετεύχθησαν, βάσει των στόχων των δικών σας σαν ομάδα. Μετά όμως τον τρίτο χρόνο, διότι ήταν προς τον τρίτο, μετά μέσα στο μυαλό του Σάββα, είναι η Σαλαμίνα όμως. Διότι μετρά το πόσο είναι μέσα στο μυαλό του καθενός και πόσο είναι η φιλοδοξία του. Αυτό δεν το γνωρίζω. Διότι αυτό δεν θα το μετρήσει γνωρίζω. Και αυτό. Τότε θα έχουμε την συνάντηση με τον Σάββα, σύντομα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα μας πει ο ίδιος πώς νιώθει, αν θέλει να συνεχίζει καταρχάς τη Σαλαμίνα. Διότι δεν είναι. Έχετε καθορίσει ραντεβού, Πρόεδρε? Όχι. Μιλώ ειλικρινά, όχι. Να τελειώσουν οι υποχρεώσεις με να ξεκαθαρίσει πού πάει η ομάδα και θα κάτσουμε το Σάββα να κουβεντιάσουμε. Αν ο Σάββας έρθει και δει μας παιδιά, εγώ ευχαριστώ, αλλά έχω άλλη ομάδα. Ό,τι είχα να δώσω εδώ. Ό,τι είχα να δώσω, θέλω να πάω κάπου αλλού κτλ. Σεβαστόν. Εάν νιώθει ότι θέλει να συνεχίσει μαζί μας. Τότε θα δούμε τις απαιτήσεις του, πώς βλέπει το μέλλον της ομάδας. Εσείς έχετε βάλει την αποφάση. Δεν θα παίξει ρόλο το αν θα πάτε στην εξαρτάτη ή αν δεν θα πάτε. Δεν είναι εκείνο που θα παίξει ρόλο. Αυτή η εβδομάδα είναι καθοριστική. Εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε με ο Σάββαν. Αυτά είναι ακόμα αυτά που σας λέω είναι προσωπικές μου θέσεις. Ναι, ναι, ναι. Κατανοητά. Δεν καθορίζω μόνος μου ποιος θα είναι ο προπονητής. Σωστό. Φεύγει ο Κωνσταντίνος ο Μινάς. Πολύ σημαντικό. Στην Νέα Σαλαμίνα και προσωπικά εγώ και το Συμβούλιο εκτιμά πάρα πολύ την προσφορά του Κωνσταντίνου του Μινά στην ανάλυση των ομάδων και έπαιξε και αυτό το ρόλο του το θετικό μαζί τον Μάγκη στα αποτελέσματα τη Νέα Σαλαμίνα. Άρα το θέμα του Σάββατο Μουσουσαϊτίδη είναι ανοιχτό. Θα κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Εάν ο ίδιος θέλει να συνεχίσει στη Σαλαμίνα, κάτι το οποίο ακόμα εγώ ή κανένας δεν γνωρίζει, εάν μπει ναι, τότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία. Τα πράγματα είναι πιο απλά, ίσως. Εάν ο ίδιος νιώθει ότι πρέπει να πάει κάπου αλλού κτλ., τότε τα πράγματα αντιλαμβάνεστε. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε. Μα νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι και. Ναι, αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική. Είναι το κύπελλο, να περάσει. Τότε κουβεντιάζει και βλέπει. Φανταστείτε να πάμε τελικό κύπελλο και να πάρουμε το κύπελλο. Θα θέλει να φύγει ο Σάββας, δεν νομίζω. Θα παίξει Ευρώπη. Θα πάμε Ευρώπη χωρίς ο Σάββας, δεν γίνεται. Πολλές φορές έχει προπονητές που λένε. Έτσι, επιτυχία δεν θα την ξανακάνω. Ναι, αλλά να παίξει Ευρώπη, ρε Λουκά. Ναι, κατάλαβα. Να παίξει Ευρώπη. Σαφώ. Κοιτάξτε, η Ρία Σαλαμίνα πρέπει από κάτι. Μια ομάδα η οποία μπορεί να βρίσκεται στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα με τα καλά τη και τα κακά τη, αλλά είναι ένα σταθμό η Σαλαμίνα για πολλά πράγματα. Και για προπονητέ και για ποδοσφαιριστέ. Και αυτό το δείξαμε και πέρσι με ποδοσφαιριστέ. Το δείχνουμε και φέτος με ποδοσφαιριστές. Μια ομάδα με χαμηλό budget φέρνει ποδοσφαιριστές. Και φτιάχνει ομάδα. Και φτιάχνει ομάδα. Και έρχονται μεγάλες ομάδες που ξοδεύουν εκατομμύρια και λένε αυτόν τον παίχτη το θέλω από τη Σαλαμίνα. Mm-hmm. Δηλαδή πέρσι μας έφυγε ο Τιάγκο για την Ομόνια. Έφυγε ο Κολομπάρτ για το Ισραήλ. Είχαμε φοβερές πιέσεις για να φύγει ο Κορέιρα. Όμως έμειναν. Φέτος. Τελικά δεν πήραν και όπου πρέπει να πάρουν οι ομάδες. Το Κίσλι. Πέρσι ο Βεσελόφσκι βγήκε μεγάλο θερματοφύλακα. Μα γι' αυτόν που τον έπειρα. Ο Βεσελόφσκι ήταν ο καλύτερο θερματοφύλακα τη περσινή σεζόν. Και αυτόν τον ήθελαν πολύ. Και ο. Ποιο ήταν πάλι πέρσι. Ο Πρόπερτ ο Κούζουλο πήγε. Ναι, α πω ότι. Και ο Κίνγκσλι πέρσι ήταν ο καλύτερο σέντερφορ του προαθλήματο. Άρα
όταν μια ομάδα τη Νέα Σαλαμίνα έχει του δύο καλύτερου παίχτε μια σεζόν, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα παράδειγμα προ μίμηση. Σωστό. Σε σχέση με τα πολλά εκατομμύρια που δίνουν άλλε 6-7 ομάδε περισσότερα αυτό, από εμά. Αυτόν, πρόεδρε, κάνουμε γιατί δουλειά, γιατί από τη μία είναι καλό, γιατί η Σαλαμίνα είναι όπω το εκκολαπτήριο, από την άλλη όμω. Ξυλώνεται μια ομάδα. Είναι δύσκολο και το έργο του προπονητή όταν σου φεύγουν μια χρονιά τρεις βασικοί πυλώνες. Εντάξει, ο πρόεδρος λέει ότι είναι ένα καλό βήμα να πατήσει κάποιος για να ανέβει. Το βλέπουμε τώρα, έχετε πολύ συμπαίκτη στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Τον Κωστή που. Και ο Κωστής θα φύγει τον Μάιο, θα πάει στον Ολυμπιακό Πειραιώς με τις καλύτερες ευχές μας. Εντάξει, να δούμε ποιοι παίχτες θα μείνουν. Έχουμε τέσσερις βασικούς παίχτες που. Τελειώνει το συμβόλαιο του στο καλοκαίρι. Ο Kingsley, ο Ελουντού, ο Κορέιρα, ο Νουρ. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε. Ένας προπονητής που θα έρθει, που θέλει να παραμείνει στην ομάδα, θα τα δούμε μαζί του πώς προχωρούμε. Νιώθετε ότι αυτούς τους παίχτες τους πολιορκούν. Ιδιαίτερα θα σταθώ στον Κορέιρα και στον Ελουντού. Νιώσατε ότι άλλες ομάδες ενώ παίζετε το πρωτάθλημα τους έχουν πλησιάσει. Είναι ενδιαφέρον της Ομόνιας πέρσι. Ναι, αυτό ήταν επίσημο το καλοκαίρι. Μιλώ για φέτος. Φέτος πρέπει να πω ότι επίσημα δεν έχουμε οποιαδήποτε κρούση. Φυσικά, επειδή λύγει το συμβόλαιο κάποιο, ας πούμε, δεν υπάρχει λόγος ίσως κάποιος να συζητήσει μαζί μας, ας πούμε. Όμως δεν έχουμε μάθει πληροφορίες ότι κινήθηκε κάποια ομάδα για την απόκτησή τους. Ή ότι υπάρχει κάποια προσυμφωνία κτλ. Πρέπει να πω ότι στον Κορέιρα εμείς έκαναμε μια πρόταση πριν καμιά 15 μέρες. Ο παίχτης θέλει να κρατήσει ακόμα κάποιες αποστάσεις, δεν θέλει να πάρει αποφάσεις για να δει πώς θα προχωρήσει η παραπάνω. Δεν είναι έτοιμος ακόμη για να πει. Δεν είπε ο ίδιος. Όμως νομίζω επειδή είναι ένας αρκετά καλός χαρακτήρας, θα έρθει να μας ενημερώσει αν υπάρχει κάτι. Το οποίο θα το θέσει ενώπιον μας και μας πει: Έχω αυτή την πρόταση. Τι λέτε, ας πούμε. Και με τους άλλους παίχτες θα δούμε πώς προχωρούμε. Οικονομικά είστε εντάξει με τους ποδοσφαιριστές. Βεβαίως. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι δεύτερη χρονιά μετά από πολλά χρόνια που πληρώνονται στην ώρα τους. Αυτό είναι ένα. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία για την Νέα Σαλαμίνα. Διατηρούμε όμως χαμηλών προϋπολογισμών. Και σε αυτόν τον τέμπο θα συνεχίσουμε για ακόμα έναν. Οι δύο χρόνια μέχρι να ξοφλήσουμε, να ξοφληθούν παλιές υποχρεώσεις, οι οποίες απομυζούν από το ταμείο μας, έλεγε, περίπου 100 με 120.000 το χρόνο, διότι πληρώνουμε παλαιότερες υποχρεώσεις. Αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να αυξήσουν τον προϋπολογισμό, έτσι. Ναι, είναι σαν τα δάνεια. Ναι, είναι δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσα για χρόνια ολόκληρα, τα οποία κάνουν διακανονισμούς, κάνουν συμφωνίες, εξοδικαστικός ή δικαστικός. Κάθε μήνα πρέπει να πληρώσει. Είναι υποχρέωση προς το κράτος, τις οποίες πληρώνουμε μαζί με την ΚΟΠ κάθε μήνα. Έχει για δύο πράγματα. Πάντως, εγώ ειλικρινά του Προέδρου και του Συμβουλίου του βγάζω καπέλο. Είναι ειλικρινά η Σαλαμίνα, ίσως το πιο νοικοκυρεμένο σωματείο. Και όταν πριν 5-6 χρόνια, παιδί μου Γιώργο, η Σαλαμίνα ήταν σε μια κρίσιμη κατάσταση. Πριν 5-6 χρόνια και προηγουμένως ακόμα, με αρκετά εκατομμύρια χρέη κτλ. Θα τολμήσω να πω κάτι επειδή ήμουν κοντά στην ομάδα τα τελευταία 10-11 χρόνια. Κάποιες στιγμές που τα σκέφτομαι, περάσαμε από την τρύπα του βελονιού. Δηλαδή είναι αυτό που λες. Γι' αυτό ναι. Που και μπορώ να πω σήμερα, εκπέμπουμε μια υγεία. Δεν θέλω να πω ότι έχουμε. Τα λεφτά κάθε τέλος του μηνός. Εγώ βλέπω ότι δεν ξεφεύγετε πρώτα. Ναι, δεν ξεφεύγετε. Ούτε εσείς, ούτε σας συμβούλια. Έχετε τις αρχές σας και η ομάδα που έχει αρχές, Λουγά, έχει μέλλον. Βήματα τα οποία γίνονταν παλαιότερα και αφήναν το σωματείο εκτεθειμένο οικονομικά σε κάποια φάση με κίνδυνο της κατάρρευσης. Ξεφύγετε σε κάποια φάση πριν λίγα χρόνια. Με το άνοιγμα των υπερβολικών και όλα αυτά ήταν πριν κάνει το σωματείο. Αλλά ξεφυγάτε σαν ομάδα μέχρι τη στιγμή που ανέλγαινε την τελευταία φορά στην πρώτη κατηγορία πριν 10-11 χρόνια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή και πριν είχαν γίνει, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη έγκλημα, αλλά γίνηκαν σοβαρότατα λάθη, ανοίγματα κτλ. Κτλ. Μετά, όταν μπήκαμε στην πρώτη κατηγορία με τον Γιώργο τον Γιανακρήτη πρόεδρο και μετέπειτα. Τότε υπευθύνθηκαν σοβαρότατες αποφάσεις, χαμηλούς προϋπολογισμούς,
παραμονή στην πρώτη κατηγορία, να εξοφλήσουμε και σιγά σιγά αυτά όλα τηρούνται ο Βλαδικός. Ρίξαμε βάρος στις ακαδημίες μας για να έχουμε παίχτες δικούς μας και αυτόν είχε μια σημαντική συνεισφορά για να κάνει την οικονομική σου εξυγνίαση. Φτάσαμε σήμερα να κοιμούμαστε ήσυχα. Και εμπιστευτήκατε για παιδιά δικά μας, Πρόεδρε. Δηλαδή, Σαλαμίνα... ο Σαϊτίδης, ο Παπαϊωάννου, ο Μινά, οι οποίοι δουλέψαν, είχαν φιλοδοξίες, γνώστες, εσείς με την υπευθυνότητα σας, έτσι. Πολύ όπως θα πω είναι ότι στην Κυπριακή αγορά υπάρχει ικανότατοι και ποδοσφαιριστές και προπονητές. Mm-hmm. Πολλές φορές όλοι οι παράγοντες κάνουν ένα σωρό λάθος. Μπορεί να φέρει έναν ποδοσφαιριστή να του δίδει διπλάσια ή τριπλάσια από έναν Κύπριο, αλλά ο Κύπριο ήταν καλύτερο. Να δίνει συνεχώ ευκαιρίε στο ξένο γιατί τον έφερε και είναι ξένο, ενώ ο Κύπριο είναι εκεί παραμελημένο. Και βλέπουμε και σε άλλε ομάδε ευτυχώ, όπω η Ομόνια ρίχνει νεαρά παιδιά τώρα στο αγώνε και έχουν αποτέλεσμα. Η Σαλαμίνα είναι μια από τι ομάδε που για την οικονομική μα εξυγνία είναι βοηθήσαν και οι μεταγραφέ που κάναμε. Δηλαδή του Κούσουλου, του. Του νεαρού τερματοφύλακα του Αποέλ, ο Κωστή. Του νεοφυλακή του Μιχαήλ, μιλάμε. Ναι, δηλαδή. Ναι, όμως όλα αυτά έφεραν χρήματα στο σωματείο, τα οποία μας βοηθήσαν. Ναι. Από την άλλη, όμως, όλη αυτή η κατάσταση. Έχετε τώρα Κίσλεϊ, έχετε τον Ελουντού, έχετε τον Νουρ. Πού λύγουν τα συμβόλαια αυτά. Θα μπορούσατε και αυτού να τους αξιοποιήσετε, αν τους ανανεώσετε τα συμβόλαια. Δεν θα κάνουμε το λάθος. Να ξεφύγετε. Να ξεφύγουμε. Ναι, δηλαδή ναι. Θέλω είμαι να κρατήσω τον καταπέχτη, το θέλω. Είμαι σίγουρος. Ότι άκω πέρσι, ας πούμε. Έθελε να φύγει, βάζει στην Ομόνια. Έλεγε το συμβόλαιο του. Δεν θα πάει να δώσουμε τα λεφτά που. Θα μπείτε σε πληστηριασμό. Να πω, δηλαδή, πώς θα σου δει ένα άλλο τόσο. Θα πάω να βρω ένα άλλο Τιάγο. Όχι, θα πάω να βρω. Ναι. Και βλέπουμε ότι έφεραμε πάλι παίχτες. Το κάνατε αυτό με τον τερματοφύλακα, ο Βεσελόφσκι. Το κάναμε, αλλά δεν εξεφύγαμε. Ο οποίος Βεσελόφσκι. Είναι στον πάγκο και αγωνίζεται με εξαιρετική επιτυχία. Για μένα είναι αποκάλυψη του πρωταθλήματος. Έστω αν δεν είναι σε νεαρή ηλικία, ο κίτσι σας. Αυτό είπα προηγουμένως. Δηλαδή, πολλές φορές παρασυρνούμαστε ότι κάποιος είναι ξένος. Ενώ υπάρχει και Κύπροι ποδοσφαιριστές και από τις ακαδημίες μας, αλλά και στην ελεύθερη αγορά, που μπορεί να βρει τις άξιους παίχτες οι οποίοι θα σου δώσουν πραγματικά αυτό που θέλει. Πρόεδρε, θα πάμε κάπου αλλού. Το Κυπριακό ποδόσφαιρο έχει περάσει χι για δυο. Έχει κατηγορηθεί, έχει για δυο κάθε λίγο και λιγάκι θα βρούμε άλλα πράγματα να του καταμαρτυρούμε. Όχι πως είναι άμυρο ευθυνών. Όλα αυτά που γίνονται τον τελευταίο καιρό, εσείς ως Σαλαμίνα και ως ένα σωματείο που, αν θέλετε, είσαστε μέσα στη μέση, δεν είσαστε το μεγάλο σωματείο. Κατά την άποψή μου, είσαστε μετά τα μεγάλα σωματεία, είσαστε το πιο μεγάλο. Πώς αντιδράτε? Και όχι μόνο αυτό. Βγήκε και σήμερα, Πρόεδρε, ότι συζητιέται για 14, ακόμα και για 16 ομάδες. Νομίζω ότι... Γιώργο, να ξεκινήσω αυτό που είπες, δεν ξέρω από πού βγήκε αυτό το πράγμα σήμερα. Αυτή βγαίνει στο σελίδι. Εμείς, δηλαδή, σε όλες τις τελευταίες συναντήσεις που είχαμε στην ΚΟΠ και τα λοιπά, δεν μπήκε επίσημα αυτό το θέμα κάπου. Δεν μπήκε σαν θέμα προς συζήτηση. Επομένως, ρωτούμε ποιος το έριξε αυτή τη στιγμή το θέμα μας στο τραπέζι. Και φαίνεται ότι κάποιοι το συζητούν παρασκηνιακά. Δεν ξέρω. Υπάρχει, είπαμε τότε πάμε με 12 ομάδες, δύο χρόνια δοκιμαστικά, αν δεν με απατάει η μνήμη, είμαστε τώρα στη δεύτερη χρονιά. Δεν νιώθω ότι είναι εύκολο να μπει τώρα για. Έχουμε το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σχεδόν στην Ευρώπη. Δεν νιώθω. Παρόλο που πρέπει να πω ότι η Σαλαμίνα έχει πάει για θέση για 14 ομάδες. Αυτό θα το πω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έμπαικε που κανέναν ότι πάμε για 14 ή για 16 ομάδες. Και δεν νιώθω ότι θα είναι εύκολο να αλλάξει το 12. Άρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε άλλα σοβαρότερα προβλήματα να λύσουμε παρά. Μα ξέρει γιατί το θέσα, Πρόεδρε. Ξέρει γιατί το θέσα, είπε για διαφθορά. Ναι. Να πάμε στις 16 για κάμου εντύ. Να τα κάνουμε έτσι τα τσιμιτσικότσι. Είναι αριθμός το 16. Γι' αυτόν το θέσα. Επομένως, σε όλα αυτά που τίθενται σήμερα στο τραπέζι για τον Κυπριακό ποδόσφαιρο, η αύξηση των ομάδων δεν είναι το κύριο ή το μείζον θέμα. Έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε για να ανεβάσουμε το επίπεδο του ποδοσφαίρου μας. Και επειδή νομίζω
είπε και κάποιος κάποτε ότι για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει να δεχτείς την ύπαρξη του προβλήματος. Νομίζω σήμερα, τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, από τον πρώτον πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον πρόεδρο, μέχρι και τον τελευταίο, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε πρόβλημα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Άρα πρέπει όλοι να κάτσουμε, να δούμε τα τμήματα του ποδοσφαίρου μας τα οποία θέλουν εξυγίανση ή θέλουν αναπροσαρμογή ή κτλ. Κτλ. Και να δούμε πώς προχωρούμε. Δηλαδή, η Νέα Σαλαμίνα, φεύγοντας από την άτυπη γενική συνέλευση που γίνηκε πριν λίγο καιρό, η Κόπας έστειλε μια επιστολή που ζητούσε εισηγήσεις το πώς προχωρούμε. Η Νέα Σαλαμίνα ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα. Έχουμε στείλει επιστολή στην ΚΟΠ. Ονομάσαμε εμείς ένα οδικό χάρτη, θέτοντας κάποια σημεία κάτω, τα οποία κατά την άποψή μας πρέπει να μπουν κάτω για μια ελεύθερη δημιουργική συζήτηση. Αυτό μου την πλευρά μας, σαν Νέα Σαλαμίνα, το έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα είμαστε στη διάθεση, όχι είμαστε στη διάθεση, επιβάλλεται όλοι να κάτσουμε κάτω. Ποια είναι τα σημεία, Πρόεδρε, που. Αγαπητέ Γιώργο, ένα πρόβλημα μεγάλο αυτή τη στιγμή. Ναι. Για μένα και για μας είναι τα στάδια μας. Τα στάδια. Και ευτυχώς τελευταία εβδομάδα ο πρόεδρος μας εκάλεσε στο προεδρικό να δούμε το θέμα. Οι παιδικές μας εγκαταστάσεις, αν αφαιρέσουμε 2 ή 2,5 κύματα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα χάος, θα το έλεγα εγώ. Άρα πρέπει να φτιάξουμε κύματα που να ανταποκρίνονται σε αυτό που λέμε ότι η Κύπρος είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορούμε να βλέπουμε παλάτια στους δρόμους, σπίτια κτλ. Κτλ. Ή δρόμους ή ξέρω εγώ τι, να φτιάχνουμε σχέδια για το μέλλον. Αλλά τα γήπεδα μας να ντρέπεσαι να πάρει έναν ξένο να το φιλοξενήσει. Μιλώ για το Τσίριο, μιλώ για το Παραλίμνη, μιλώ για την Πάφο, μιλώ για το γήπεδο δικό μας, ακόμα και της Ανόρθωσης έχει τα δικά του προβλήματα που λένε οι φίλοι, που είναι γενικά σε μια καλύτερη κατάσταση. Το Μακάριο. Το Μακάριο, το οποίο έχουν κλείσει οι κερκίες γιατί κινδυνεύουμε με κατάρρευση. Ναι, Πρόεδρε, αλλά το πρόβλημα μας, το πρόβλημα είναι, ειλικρινά, θεωρείται ότι με τούτα ούλα που ακούμε τις τελευταίες μέρες για το Κυπριακό ποδόσφαιρο, θα τους κάνουμε καλύτερα γήπεδα. Θα πάμε και στα άλλα. Εγώ έθεσα ότι. Κεφάλαιο ξένοι διαιτητές. Ναι, κεφάλαιο ξένοι διαιτητές. Εμείς θεωρούμε, λένε ότι έχουμε πρόβλημα όλοι με τους διαιτητές. Τι πρέπει να γίνει για να έχουμε Κύπριους καλούς διαιτητές. Εμείς εμπιστευόμαστε τους Κύπριους διαιτητές και στην πρώτη κλίση που έγινε για να φέρουμε ξένους, όταν έστειλε ο Απόλλωνας μια επιστολή προς όλους μας και μπήκε αυτό το θέμα, εμείς όχι αρνηθήκαμε, είπαμε ότι πρέπει να εμπιστευτούμε τους Κύπριους διαιτητές, διότι κάπου το θέμα να φέρνω ξένους πρέπει να σταματήσει. Είδαμε συζήτηται πλέον. Άρα έχουμε πρόβλημα με Κύπριους διαιτητές. Γιατί έχουμε πρόβλημα όμως. Πώς τα προηγούμενα χρόνια ή πώς δουλεύαμε μέχρι σήμερα, θέλετε, για να έχουμε καλούς Κύπριους διαιτητές. Το σύστημα μας είναι σωστό, κατά την άποψή μας είναι λαθασμένο. Πώς επιλέγονται οι διαιτητές. Όταν έρθεις εσύ ο Γιώργος και πει θέλω να γίνω διαιτητές, ποια είναι η διαδικασία, η σωστή διαδικασία που ακολουθείτε για να εκλέξω ή να δεχτώ τον Γιώργο να είναι υποψήφιος, να δεχτώ τον Γιώργο να αρχίσει μαθήματα, πώς τον παρακολουθώ εφόσον έχει πετύχει στις εξετάσεις του κτλ. Στη δεύτερη ή τρίτη κατηγορία, ποιος τον παρακολουθεί και ποιος κρίνει σωστά ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να προχωρήσει και να φτάσει στο επίπεδο που είναι η πρώτη κατηγορία. Ποιος τον αξιολογεί, ποιος είναι ο παρατηρητής του. Αυτά τα πράγματα σήμερα νομίζετε ότι είναι κωδικοποιημένα ή ας πούμε ακολουθούν μια επαγγελματική πορεία. Ποια είναι η άποψή σας, Πρόεδρε. Ποια είναι η άποψή μου, όχι. Όχι. Έχετε θέσει έτσι. Αυτά τα πράγματα. Έχετε δώσει εισηγήσεις. Ναι, έχουμε δώσει εισηγήσεις από το θέμα. Οι οποίες ναι, να ακολουθήσουμε μια σωστή διαδικασία από τη στιγμή που κάποιος θέλει να γίνει διαιτητής μέχρι να φτάσει εκεί που πρέπει να γίνει. Και να ακολουθεί. Δεν έχουμε. Αυτά που είπα προηγουμένως δεν έχουμε θέσει σαν έναν έγγραφο, αλλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί. Να ακολουθήσουμε παραδείγματα ξένων χωρών. Μιλώντας προχτές με τον αρχιδητή των Γάλλων, μετά που πήγαμε στη σύσκεψη και αναβλήθηκε λόγω του ναι, μικρού προβλήματος του Πρόεδρου. Του Πρόεδρου. Ο άνθρωπος εκεί τον κουβέντιασα στον πόδι, λέει ότι δεν έχουμε διαιτητές να διαιτεύουν παιχνίδια. Εάν η πρώτη κατηγορία λέει έχει 6 μόνο διαιτητές. Φανταστείτε τώρα, η πρώτη κατηγορία της Κύπρου έχει κατά την άποψή του, και δεν ξέρω αν αποκαλύπτω κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, έχει 6 διαιτητές. Τους οποίους πρέπει να βάζει
κάθε εβδομάδα. Μα είναι προτεραιότητα να το πούμε. Ναι, αλλά θα σα πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι όχι ευχάριστη. Να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Αν έχει 6 ευρώ. Πρόεδρε, μα αφού φαίνεται το πράγμα από του ορισμού. Άμα έχουμε 6, 7, 8, του 3 δεν του θέλει η Ομόνοια, του 2 δεν του θέλει το Απόλυτο, δεν του θέλει ο Απόλυτο, να μην σκουν δύο διαιτητέ. Μοιραία είναι να φάνε και να έχουν τα προβλήματα. Ναι, αν θέλει κάποιο να τον τιμωρήσει κάποιο διαιτητή, γιατί δεν πήγε καλά, αλλά δεν έχει αντιλαμβάνει να τον βάλει. Άρα, πού φτάσαμε η πρώτη κατηγορία τη Κύπρου φέτο, να μην έχει του 10, 12, 15 διαιτητέ, οι οποίοι να είναι ετοιμοπόλεμοι σε ψηλό επίπεδο να διοτεύουν αγώνα. Μα μήπω αυτό είναι ένα κλειστό κύκλωμα, διότι κάποιοι το ευνοούν, κάποιοι θέλουν να 10 για να μοιράζονται ρεύματα. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτήν τη συζήτηση. Όχι γιατί δεν μπορώ. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να πω και κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο δέχεται πολύ πίεση αυτή τη στιγμή. Πρέπει κάπου αυτή η επίθεση να σταματήσει λίγο. Δηλαδή, δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα αυτή η πίεση να βγαίνει στα παιχνίδια και αντί να βλέπουμε το παιχνίδι σας συνολικό, οι δηλώσεις μας, θα δούμε το πέναρτι αν ήταν πέναρτι ή το πέναρτι αν δεν ήταν, ναι. Ή η φάση αν ήταν offset κτλ. Νιώθω ότι έχουμε γίνει πολύ επιθετικοί σε ό,τι σχέση με το ποδόσφαιρο. Πρέπει να ρίξουμε λίγο κάτω τους τόνους. Έρχονται ξένοι διαιτητές οι οποίοι κατά όψη μου είναι θετικό βήμα αυτήν τη στιγμή. Όμως, τάχιστα πρέπει να αποχωρήσουμε στην αναδιοργάνωση της Κυπριακής Διαιτησίας. Για μένα το θέμα δεν είναι θέμα προσωπικών. Δεν είναι αν ο Γιώργος πρέπει να είναι αρχιδιαιτητής. Το όλο σύστημα, ο θεσμός, πρέπει να αλλαχτεί εκ βάθρων. Και πρέπει να στηθεί ένα νέο σύστημα το οποίο θα εγγυάται ότι όποιος αξίζει πάει πάνω, όποιος δεν αξίζει, κύριε, ευχαριστούμε, πήγαινε σπίτι. Να έχει αποτέλεσμα. Να έχει αποτέλεσμα. Να έχει αποτέλεσμα. Αυτό, είναι το, αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Τα άλλα να συζητούμε, να κουτσομπολεύουμε κτλ. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή. Και κάτι άλλο. Αυτή η κοινωνία δεν υποφέρει μόνο από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ίσως ο καθρέφτης αυτής της κοινωνίας. Και εγώ πολλές φορές που μιλώ, ας πούμε, με κάποιον κόσμο, λέω, μα όλα τα άλλα θεσμοί στην Κυπριακή κοινωνία λειτουργούν άψογα εκεί, είναι όλοι ως επαγγελματισμός και έμεινε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε και σαν κοινωνία το πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Διότι οι φίλαθροι που πάσουν στις Κεκίες είναι μέρος της κοινωνίας, οι διαιτητές είναι μέρος της κοινωνίας, οι παράγοντες είναι μέρος της κοινωνίας. Είναι ένας κύκλος. Άρα πρέπει. Δεν θα διορθώσεις το ποδόσφαιρο μόνο του, αν η υπόλοιπη κοινωνία είναι σε κακή κατάσταση. Όμως θα κάνουμε αυτόν που εμάς σαν αρμόζει. Κύριε Πρόεδρε, ότι επειδή η κοινωνία μας είναι έτσι, αφήνουμε τον Κυπριακό ποδόσφαιρο να πάει. Γιατί. Ωραία, δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Κύπρι. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Και την αξιολόγηση να διαχειριστούν Κύπροι και τι τιμωρίε να διαχειριστούν Κύπροι και ο αστυνομικό που να σε πάρει είναι Κύπριο και ο δικαστή που να σε δικάσει. Ναι, όμως πρέπει να πούμε και κάτι να πούμε. Ας πάρουμε την αστυνομία. 85 φάκελοι τα τελευταία πόσα χρόνια ήρθαν. Πρόεδρε, ας το να πάρουμε. Αν δεν το ανοίξουμε, να μας πει δεν υπάρχουν, να μας πούν, δεν υπάρχουν τα... Εντάξει, πρέπει. Πώς βοηθά ο ένας θεσμός στον άλλο θεσμό. Σωστά, έχετε. Άκουσα όταν ερχόμουν στο αρένα, σε κάποια φάση από το ράδιο ήταν 3-0, το οποίο πράγματι ήταν μια έκπληξη. Εντάξει, συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά και πριν 10 μέρες είχαμε εκπλήξεις. Αυτά είναι τα καλά ίσως και του ποδοσφαίρου. Δηλαδή να υπάρχουν εκπλήξεις, να υπάρχει συνεχώς ανταγωνισμός, το οποίο ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο μας. Αυτή η βαριά ήττα, τι λέει για εσάς δύο μέρες πριν αντιμετωπίσετε την ανόρθωση στο κυπέλλο. Αυτή η ήττα της ανόρθωσης για μας δεν λέει τίποτα. Η ανόρθωση είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει αρκετούς καλούς παίχτες και η ανόρθωση θα αντιδράσει. Δεν θα έρθει στο αμόχος τόσο. Και να πάμε εμείς να κάνουμε περίπατο γιατί η ανόρθωση τήθηκε 5-0. Εγώ περιμένω την ανόρθωση να αντιδράσει, θα έρθει στο μόστο με αξιώσεις και περιμένω να είναι ένα δυνατό παιχνίδι την Τετάρτη. Εμείς να είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε να τις μετοσιώσουμε σε γκολ. Δηλαδή αλλιώς με τις ευκαιρίες, αν μείνουμε μπάλε, θα έχουμε πρόβλημα. Άρα περιμένω έναν καλό παιχνίδι την Τετάρτη και μια και μιλούμε για την Τετάρτη να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο να βοηθήσει την ομάδα στην προσπάθεια της αυτή. Mm-hmm. Παντός σε κάνετε δύο παιχνίδια με την αρθωσία, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο εμένα η Σαραμίνα μου αρέσει. Ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα το πρώτο μήχρονο είναι εξαιρετική.
Ναι, παίξαμε αρκετά καλά και στα δύο παιχνίδια. Η ήττα μας αδική, πιστεύω, στο πρώτο παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, παίξαμε αρκετά καλά. Εντάξει, δεχτήκαμε τρία γκολ από στατικές φάσεις, οι οποίες δεν έχουμε δικαιολογία, πιστεύω. Εντάξει. Δεύτερο παιχνίδι, στο κυπέλλον, παίξαμε καλύτερα σαν ομάδα. Ελπίζω αυτή η καλή παρουσία να συνεχιστεί και την Τετάρτη και να φύγουμε εμείς με την πρόκριση. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι. Γιώργο, πολλές φορές αν χάσει μια μεγάλη ομάδα, ασχολούμαστε μόνο με τη μεγάλη ομάδα ως επιτοπλίστων, αλλά αγνοούμε ότι να είσαι ο εθνικός, να βάλεις πέντε γκολ, σημαίνει ότι έκαμε σε εσύ πολλά σωστά πράγματα. Ο εθνικός κέρδισε ανόρθωση. Κέρδισε Ομόνοια στο Απόλλωνα. Απόλλωνα και ισοπαλία μετά από έτσι. Δεν κατάλαβα. Είναι οι τέσσερις πρώτοι. Με τον Γιώργο και ο Ιωμάδης Άχνα έχει τον πιο χαμηλό προϋπολογισμό στο πρωτάθλημα, όπως θα το πούμε. Τους τέσσερις πρώτους πήραν 10 βαθμούς. Μάλιστα. Κύριε Λουκά, ο Εθνικός Άχνας. Ναι, άρα, για να κλείσουμε με τον Εθνικό, όμως, είμαστε στην ανόρθωση. Κάνα μια ομάδα που κέρδισε τους τέσσερις πρώτους, μπορεί να πάει διαβαθμίση. Πρέπει να κερδίσει, για να μείνει στην κατηγορία, πρέπει να κερδίσει τους τέσσερις τελευταίους. Έτσι όμως είναι το πρωτάθλημα μας, ναι. Έτσι όμως είναι το πρωτάθλημα. Κοιτάξτε και η Δόξα που είναι πιο κάτω μέλη, πιο λίγο του βαθμού. Δεν είναι άσχημη η ομάδα της Δόξα. Με τον Απόλλωνα προχθές έπαιξε αρκετά καλό όμως. Μαζί μας που χάσαμε τρεις βαθμούς, εντάξει ήταν η Σαλαμίνα στην κακή της μέρα, δεν έπαιξαμε καλά. Αλλά είχε καλή παρουσία η Δόξα. Μπορεί να είναι τελευταία με λίγου δαθμού, αλλά πιστεύω εδώ ξέκαμε αξιόλογα παιχνίδια. Εμένα μου πάρα πολύ με τον Απόλλωνα χθες. Ο Απόλλωνα μπορούσε να προηγηθεί, μπορούσε να προηγηθεί με την ευκαιρία που βράν στα πρώτα λεπτά του. Ανοίξε το παιχνίδι, είχε ρυθμό και ενώ πιεζόταν η Δόξα, κυκλοφορούσε την μπάλα επειδή έκανε φάση. Να τα δούμε τώρα που λαμβάνει στη Δόξα. Είναι καλή ομάδα τη Δόξα, δεν είναι άσχημη. Παρόλο που έχει κόψει πίσω. Η ανόρθωση, το να δεχτεί πέντε γκολ, Γιώργο, μια ομάδα που με εξαίρεση τα παιχνίδια με τη Σαλαμίνα και ενδεύτε, αν θέλει, ούτε φάσει δεν τι έκανε. Πώ μπορεί μια ομάδα τόσο καλή. Μιλάει για την ανόρθωση τώρα. Κοιτάξτε, αυτό είπε και ο πρώτο, συμβαίνει. Μου έτυχε. Δηλαδή να είσαι νεκρό, να μην έχει ενέργεια καθόλου, ο άλλο να είναι σε μια καλή φάση και ό,τι κάνει να σε τιμωρεί. Να σε τιμωρεί. Αυτό έγινε. Το τελευταίο γκολ αυτό που έκανα λάθο στην άμυνα είναι η ανόρθωση. Γιατί συμβαίνει. Ο Ράγιο, α πούμε. Ο Ράγιο. Πότε βγάλε παίχτη τη άλλη ομάδα μόνο του. Ο Ράγιο σε συγχύσει, αλλά δεν είναι δική του πόση. Νομίζω ότι είναι επίθεση. Σημαίνουν αυτά. Να μην στάθουμε ότι η ανόρθωση. Η ανόρθωση αντιδράσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιώργο, η ανόρθωση βλέπεις ότι τέτοιες βαριές ήττες μπορεί να σου χαλάσουν την αυτοπεποίθηση ή όχι. Σε πληγώνουν. Σίγουρα σε πληγώνουν. Στίγμα πλέον για την ανόρθωση. Αυτή η πεντάρα είναι στίγμα. Δηλαδή, όσον και αν δεν το παραδέχονται, ναι, πληγώνει και πληγώνει πάρα πολύ. Άρα, για να αρχίσεις να αφαιρείς και να γιατρέψεις αυτές τις πληγές, πρέπει να αρχίσεις να κερδίζεις και αντιδράσεις. Σωστό. Έτσι. Πεντάρα είναι η πρώτη ομάδα, είχε δεχτεί τελευταία φορά ο Μεσοπορικός όταν πήρε το πρωτάθλημα, τον κέρδισε ο ανταγωνιστής όμως 5-0, τον κέρδισε το Αποέλ στον πρώτο γύρο 5-0. 5-0 να χάσει η πρώτη ομάδα, δεν υπάρχει. Τα τελευταία τουλάχιστον. Εντάξει, έφαγε και παρή 6 που την Μπαρσελόνα, αλλά πήρε το πρωτάθλημα. Δηλαδή... ναι, αλλά έφαγε. Με καταλάβει. Έφαγε που την Μπαρσελόνα. Ποιο? Έφαγε που την Μπαρσελόνα. Έφαγε 4 γκολ η Μπαρσελόνα που την παρή και πήγε πάνε 6. Θέλω να πω ότι η ουσία είναι αντιδράσει του γάμου. Αυτό είναι εννοώ. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να αντιδράσει η ανόρθωση, εκείνη είναι η ουσία. Να δούμε τι θεωρήσαμε εδώ στην εκπομπή ω. Τη φάση, αν θέλει, του παιχνιδιού ή τα πρόσωπα αυτού του αγώνα. Όπου νομίζω ότι το τι έκανε ο Κονέ μαζί με τον Μάριο τον Ηλία, έναν παιδί που ίσως θα πρέπει να τον προσέξετε, γιατί έχετε και τα Κονέ για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έκαναν ό,τι ήθελαν, πραγματικά δύναμη της ανόρθωσης. Εδώ ο Νιναρός, που πέφτει θέμα ταχύτητας, αλλά και γενικά δεν μπορούσε να σταματήσει. Αργές αντιδράσεις
Κοίτα, αργές αντιδράσεις. Γιατί το να σκέφτεσαι αργά, Λουγαμού, πληρώνεται στο ποδόσφαιρο. Ο Μαρέσο Ηλία, πρόεδρε, γιος ενός από τους θεωρώ τους πιο χαρισματικούς παίκτες που φορούσαν το φάλαν της Σαλαμίνας, του Κόκκου. Έχει κάποια χαρακτηριστικά του, έχει όμως και πολλές διαφορές. Είναι και διαφορετικός ποδοσφαιριστής, έτσι, από τον Κόκκο. Σίγουρα. Εγώ τον Κόκκο να θυμούμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν ένας πολύ, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ασταμάτητος. Ασταμάτητος, με κόψιμο της μέσης πολύ... Καλός το να σε αντίον. Ο μικρός ο γιος, εντάξει, πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ήταν στην ΑΕΛ, νομίζω. Ναι. Είχε ενδιαφέρον για τη Σαλαμίνα σε κάποιον διάστημα. Πέρσι μπορούσαμε να τον πάρουμε από την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ ήθελε να στο δω κιδανικό ή ήθελε κάποια λεφτά κτλ. Δεν καταλήξαμε. Εντάξει. Καλή πορεία να έχει ο νέαρος. Μεγάλο παιχνίδι έγινε και στην ΠΑΦΟ. Ιδιαίτερα από ένα σημείο και μετά, όσον αφορά την. Από πλευρά Πάφου ήταν το καλό το παιχνίδι. Θυμάμαι, Γιώργο, μιλούσαμε και για το ΑΠΟΕΛ με την αλλαγή του προπονητή και θυμάμαι όταν σε ρώτησα, είχες πει ότι να δούμε το ΑΠΟΕΛ μετά από ένα-δύο παιχνίδια. Θέλω να τα δω ακόμα ένα-δύο παιχνίδια. Το είδες. Τι γνώμη έχεις, αν έχεις αποκρίσει. Συνεχίζει να με πείθει ότι η εξαίρεση, ο κανόνας είναι η μετριότητα. Και η εξαίρεση τα καλά παιχνίδια. Η εξαίρεση. Αυτό λέει η εικόνα του ΑΠΟΕΛ. Στη φετινή περίοδο. Χτες είχε τον έλεγχο μέχρι να δεχτεί τον γκολ, αλλά από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ και μετά, δεν μπόρεσε ποτέ του να αντίδρασει. Ναι, έχασε τη φάση εκεί ο Αλταμαρία ήταν, που πήγε να βγει, του φύγε το κοντρόλ και μετά δέχτηκε τον γκολ. Ναι, αλλά είσαι μεγάλη ομάδα. Θα βρεθεί πίσω στο σκορ. Έτσι. Αντιδράς. Είσαι μεγάλη ομάδα. Το γυρίζει. Ειδικά μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ, αυτή ήταν, ήταν η δύναμη στα τελευταία χρόνια. Η ΠΑΦΟΣ είναι πολύ καλή ομάδα και είναι δύσκολη. Όλες είναι καλές ομάδες. Και η ΑΧΝΑ πήρε βαθμούς από τους πρωτοπόρους. Ναι. Όπως και η ΠΑΦΟΣ. Τι νομίζεις ότι είναι εκείνο που δεν έχει το ΑΠΟΕΛ καθαρά αγωνιστικά, που του στοιχίζει. Το ΑΠΟΕΛ τα τελευταία 11 παιχνίδια στα 7 δεν έχει σκοράρει. Σου λέει κάτι. Να μου λέει. Πώς θα κερδίσεις. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό το πράγμα λέει ότι το ΑΠΟΕΛ πρέπει να πάρει ακόμα ένα center for τους δύο να τους κάνει τρεις ή το πρόβλημα του ήταν να την πάρουμε μέχρι εκεί για να φτιάξει. Καμιά φορά οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Ό,τι και θέλεις να κρύψεις, είναι εκεί οι αριθμοί. Τα τελευταία 11 παιχνίδια του Λουκάμου, το ΑΠΟΕΛ δεν σκόραρε. Στα 7. Δεν λέει τίποτα. Λέει, αλλά το ερώτημα μου είναι ο center for το πρόβλημα ή όχι. Δημιουργεί τόσες φάσεις για να σκοράρει. Λείπει, από το ΑΠΟΕΛ λείπει. Ο Σέντερφορ και το δημιουργικό το χαφ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι έχει ακρά. Ο Αλταμαρή, δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να διεισδύσει. Ο Εφρέμ, ο Αλονεύτης, ο Γιάκολιτς, ο Βιτικάλ. Δεν μπορώ να πω ότι είναι καλή ακραίοι. Δεν έχουν ταχύτητα, είναι αργοί, αυτά. Συνδέονται όμως με τον επιθετικό δημιουργικό και το Σέντερφορ. Δεν μπορεί να συνδεθεί το από να πάει. Λείπει ο δημιουργικός ο χαφ και ο Σέντερφορ. Για να κολλήσει η χημεία, να. Πρόεδρε, εσείς το ΑΠΟΕΛ πώς το είδατε. Είσαστε εκεί πρόεδρος μιας ομάδας που το αντιμετώπισε πολλές φορές, δεχτήκατε και βαριές ήττες τα τελευταία χρόνια. Το φετινό ΑΠΟΕΛ πώς το βλέπετε. Εντάξει. Χωρίς λεπτομέρειες, δεν είμαι ειδικός στο ποδόσφαιρο, θα έλεγα. Θα τίνω να συμφωνήσω με τον Γιώργο ότι το ΑΠΟΕΛ η μεγάλη του δύναμη ήταν ότι πάντα από το 80 μέχρι το 90 θα σκοράρεις, να ανατρέψει αποτελέσματα κτλ. Αν δεν είχε ξεκαθαρίσει τα παιχνίδια μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είχε πάντα δυνατούς παίχτες στο κέντρο του ΑΠΟΕΛ, οι οποίοι βοηθούσαν αφάνταστα στον επιθετικό τομέα. Φέτος βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Εντάξει, δεν θα προχωρήσω παρακάτω. Την ΠΑΦΟ, την αδικήσα. Ακόμα και τα δημιουργικά τα μπακ που έβγαινα. Να σου θυμίσω που σα είδε την Μπουαβεντούρα. Που ήταν σχολή μόνη του. Τον Εσούε και τον Καζού. Δηλαδή, παίχτες που. Εντάξει, τώρα ο Ιωάννου, ο Νικόλας Ιωάννου παίζει στόπερ. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι ακόμα και η μπακ του έβγαινα. Μα αν πάμε και στο στόπερ, κάθε λίγο να αλλάζει. Δεν υπάρχει εκείνη η σταθερή τετράδα πίσω που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Μια ομάδα όπως το ΑΠΟΕΛ, όπως μας είχε συνηθίσει. Υπάρχουν αγωνιστικά
προβλήματα στο ΑΠΟΕΛ, γι' αυτό είναι εκεί. Έχει όμως το πλεονέκτημα να έχει τους πιο πολλούς παίχτες, που αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν νομίζεις ότι αυτό από μόνο του μπορεί να του δώσει τον τίτλο στο τέλος της ημέρας. Οι πιο πολλοί παίχτες είναι και ευλογία, είναι και κατάρα. Δηλαδή πρέπει να τους χρησιμοποιείς όλους. Ναι. Και όταν δεν βρίσκεις με τη χημεία να τους βάλεις και να δημιουργήσεις, είναι ακόμα χειρότερο. Η Πάφος είναι μια ομάδα που όλοι την έκριναν ότι είχαμε τρελούς προϋπολογισμούς, έναν άλλον καθεστώς εκεί. Άρχισε το πρωτάθλημα από μέτρια ως κακά. Τον τελευταίο καιρό όμως και με την αλλαγή του προπονητή, όπου απέκτησε πιο πολύ νομιογένεια ως ομάδα, βλέπουμε μια, θεωρώ μια από τις καλύτερες ομάδες στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, πρόεδρε, αν την ομάδα, αν την είχαν όλοι αντιμετωπίσει από την αρχή αυτήν την Πάφον, αν θα ήταν έτσι η εικόνα του πρωταθλήματος σήμερα, ή αν θα ήταν η Πάφος εκεί, ή κάποιοι άλλοι θα ψάχναν τη θέση του στην Εξάδα. Κοίταξε, αυτό το θεωρητικό είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο θεατής. Ξεκίνησε κακά, γιατί ξεκίνησε κακά. Στην πορεία αυτοί όλοι οι παίχτες που έφεραν, έθελαν τον χρόνο τους, έθελαν την προσαρμοστικότητα τους, ίσως να βοηθήσουν ο αλλαγή του προπονητή. Σήμερα η Πάφος είναι μια, δεν θα την πω εξαιρετική ομάδα, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Δηλαδή, να μην θεωρήσουμε ότι η Πάφος θα πάει αίτητη ή θα κάνει. Είναι μια καλή ομάδα η οποία της έβγαιναν και κάποια πράγματα. Δηλαδή, εχθές το ΑΠΟΕΛ για μένα τον πρώτο ημίχρονο δεν θεωρούσα ότι θα έχανε. Το δεύτερο ημίχρονο, όπως είδατε εσείς, κάπου έμεινε πίσω μετά τον γκολ. Μετά τον γκολ δεν αντέδρασε η ομάδα. Δεν σημαίνει οτιδήποτε. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες, άλλες ξεκίνησαν καλά, άλλες χειρότερα. Υπάρχει αυτή ο ανταγωνισμός που βγαίνουν κάποιες ομάδες τώρα. Η συνέχεια μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. Να μην νομίζουμε ότι θα είναι ο κανόνας. Παρόλο που νιώθω ότι φέτος αρκετές από τις μεγάλες ομάδες, παρόλο που έχω ξοδέψει πάλι αρκετά λεφτά, με όλον τον σεβασμό να πω ότι οι επιλογές των ποδοσφαιριστών δεν ήταν και οι καλύτερες. Γι' αυτό να έρχονται να πιάνουν παίχτες που τη Σαλαμίνα, που ξέρει φέρνει καλούς, φτηνούς, να τους πουλά. Να πουλήσουμε τώρα προπονητές. Μπορεί να πουλήσει για να φτιάξει κάποτε που είσαι προπονητή. Είπε και ο πρόεδρος, γιατί το απολύτω. Ήταν καλύτερο το απολύτω. Και ήταν. Γιατί έχασε. Βάλει έναν γκολ, να προηγηθείς, να αλλάξει το παιχνίδι. Είναι και εύκολη η ζωή του στην Πάφο. Είναι και ψηλού στόχο. Ναι, ναι. Θα ήταν από την αρχή ψηλού στόχο. Δηλαδή, κανένα δεν είναι. Όλοι θεωρούσαν ότι στην αρχή ότι η Πάφο. Ναι, μιλούσε και Ευρώπη και πρωτάθλημα. Ακριβώ. Ενώ ξαφνικά παίζεται η Εχθή. Σε κάποια φάση ήταν και υποψήφια για διαβάθμιση. Πρόεδρε μου, πριν σα αφήσουμε, θα ήθελα δύο θύματα για να θίξουμε. Το ένα, έχετε κάνει λόγο για τη διαχείριση από πλευράς αστυνομίας της όλης κατάστασης. Θα ήθελα να μου πείτε γι' αυτό, αν σας ικανοποιεί και αν η αστυνομία έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της. Και το δεύτερο, το θέμα διαιτησία, οι ξένοι διαιτητές που έρχονται ή το VAR θα μετακυλήσει σε εσάς έναν κόστος και είναι γι' αυτό που δεν το βλέπετε θετικά, γιατί θα φορτωθείτε εσείς κόστος. Όχι, το VAR θα το αναλάβει η ΚΟΠ. Είναι κόστος της ΚΟΠ τώρα. Ασφαλώς εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που έλεγε προηγουμένως, ότι φέρει το φωτισμό σε κάποια γήπεδα. Δεν θα βοηθήσει το VAR που υπάρχει σήμερα. Μιλώ για το γήπεδο μας εμάς ανοιχτά, μιλώ για την Άχνα, δεν ξέρω άλλα γήπεδα, τα οποία πρέπει να ενισχυθεί ο φωτισμός για να βοηθηθεί το VAR. Δεν είμαι τεχνικός, αλλά ίσως εγκαταστάσεις να απαιτηθούν να στηθεί το VAR στο. Εκεί πρέπει να μπουν σε κάμερες σε διάφορα κάμερες και τα λοιπά. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε εντάχιστα, διότι εντάξει, δεν θα μπει το VAR στις αρχές του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, αλλά σε κάποια φάση, να πω, λέει ο πρόεδρος της ΚΟΠ, γύρω στα Χριστούγεννα εκεί, θα μπει, λέει, ο προγραμματισμός αυτό λέει. Okay. Μέχρι τα μέσα της, με το τέλος του πρώτου γύρου, ας πούμε, δεν πρέπει να μπει το VAR. Διαιτητές, νομίζω ότι είναι κρίνω θετικά τον απολογισμό τη παρουσία των ξένων διαιτητών στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, με τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Έχουν γίνει κάποια λάθη ασφαλώς, όμως είναι αυτό που λέμε: δεν υπάρχει η προκατάληψη. Άρα ξεχνούμε και πάμε παρακάτω.
Το άλλο θέμα, Λούκα, που έθεσες ήταν το... Όσον αφορά την, το χειρισμό από πλευράς αστυνομίας... Ναι, το ήθελα να πω προηγούμενος, το οποίο με όλη την σεβασμό. Είχαμε 85 κόκκινους φακέλους τα τελευταία χρόνια. Δεν καταφέραμε να εξιχνιάσουμε ένα. Έλλειψη μαρτυρίες, δεν βλέπαμε τα θέματα θετικά όσον έπρεπε. Και αυτό που λέει, είπαμε και προηγουμένως, ότι νομίζω συμφωνούμε ότι για να εξιχνιάσεις κάτι πρέπει να σε βοηθήσει και κάποιος άλλος. Πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Άρα, επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, πρέπει να το λύσουμε, αλλιώς τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν και χειρότερα. Άρα, ας κάτσουμε όλοι κάτω, σοβαρά, να συζητήσουμε και αν θέλουμε πραγματικά να εξιχνιάσουμε τον Κυπριακό ποδόσφαιρο, θα το κάνουμε. Είσαστε ικανοποιημένοι από το πώς χειρίζεται την κατάσταση, Νικό? Ναι, εγώ πρέπει να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Εγώ νιώθω ικανοποιημένος. Δεν θα γίνουν θαύματα από μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη και στον πρόεδρο αλλά και στους θεσμών της Κυπριακής Ομοσπονδίας. Εγώ λέω και κάτι άλλο, παιδιά. Οι παράγοντες του ποδοσφαίρου δεν είναι άμεροι ευθυνών σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, δεν μπορεί να κυνηγώ τη διαιτησία και θεωρώ ότι εγώ είμαι αθώος. Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας. Και κυρίως και οι παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν να επηρεάσουν καταστάσεις, να σε μια προσπάθεια η ομάδα τους να πάει καλά, να γίνονται και ενέργειες που δεν πρέπει κτλ. Πρώτα ας δούμε τα δικά μας στράθη σαν παράγοντες, να μιλήσουμε ειλικρινά, βάλουμε τα θέματα κάτω και αν θέλουμε να επαναλαμβάνουμε κεφαλαία γράμματα να εξυγνιάσουμε το Κυπριακό ποδόσφαιρο, θα το κάνουμε. Πριν σας αφήσουμε, έχουμε κάποιες ερωτήσεις από φίλους της Σαλαμίνας που έχουμε επικοινωνήσει. Να τις μαζέψουμε. Έναν Πούρσα ταιριάζει με την Σαλαμίνα και έχει δώσει το στυλ παιχνιδιού που της αρμόζει. Αν μπορεί η Σαλαμίνα να χτυπήσει κάποιον τίτλο. Και η νοοτροπία της Σαλαμίνας γιατί δεν αλλάζει. Πολλοί φίλαθλοι της Σαλαμίνας δεν πιστεύουν. Γιατί δεν πιστεύουν στην ομάδα. Πούρσα ταιριάζει τη Σαλαμίνα. Πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων και να δούμε αν ταιριάζει ο Προυσαϊδής ή αν δεν ταιριάζει. Ασφαλώς, ο Προυσαϊδής, θέλουμε ή δεν θέλουμε, τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει παρουσιάσει μια Σαλαμία αλλαγμένη. Είναι ο προπονητής και πιστώνεται με την επιτυχία. Σίγουρα και το συμβούλιο της Σαλαμίνας το οικοδόημα της Σαλαμίνας βοήθησε τον Προυσαϊδή όσο μπορούσε σε αυτήν την διαδικασία. Νοήτε. Του έδωσε σήμερα το Σάββα έναν προπολογισμό 1 εκατομμύριο και κάτι, ενώ πριν 6 χρόνια δεν μπορούσε να δώσει αυτόν τον προπολογισμό σε έναν άλλον προπονητή. Παρόλο δεν θέλω να πω ότι τα λεφτά. Παίζουν ρόλο με τα λεφτά. Αλλά νιώθω ότι ο Σάββας εγωίσε την Νέα Σαλαμίνα να είναι εκεί που είναι σήμερα. Τίτλους η Σαλαμίνα, αν θα πάρουμε κτλ. Εγώ έχω μια θεωρία η οποία μπορεί να είναι ενοχλητική. Για να φτιάξει ομάδα πρωταθλητισμού ή να διεκδικεί κάτι περισσότερο μέσα στην εξάδα είναι ένα θέμα το οποίο θέλει χρόνο. Ακούω Σαλαμίνος αυτή τη στιγμή και νευριάζω που πρόεδρε να μπούμε σε περιπέτειες, να κινδυνεύσουμε πρόεδρε. Κουβαλούμε ένα mentality, μια κουλτούρα. Δεν πιστεύω στον ναι, του φτωχού συγγενή. Δηλαδή, επειδή η Σαλαμίνη από το 60 μέχρι σήμερα πέρασε πάρα πολλά και η Σαλαμίνα είναι μια ομάδα που πέρασε πολλά από αυτό που ονομάζουμε διαιτησίες κτλ. Το 60 Σαλαμίνα μας ουρανούσε και μας κατέστρεψαν, μας πήραν τίτλους, μας έκρυψαν τίτλους για διάφορους λόγους. Κουβαλούμε μέσα μας μια, θέλετε, νοοτροπία όχι του νικητή, όχι του πρωταθλητή. Πρέπει αυτή η κουλτούρα να αλλάξει και την αλλάξεις ξεκινώντας να χτίζεις υποδομές, να βλέπει ο άλλος το γήπεδο σου και να χαίρεται και να λέει αυτό είναι το γήπεδο μου, τις εγκαταστάσεις σου, τις προπονητικές κτλ. Και σιγά σιγά αυτά θα φέρουν και τις επιτυχίες, αυξάνοντας τον προπολογισμό σου, παρόλο που πιστεύω δεν είναι το πάντα λεφτά. Και σιγά σιγά μια νέα γενιά Σαλαμινέων, νεαρά παιδιά, να φέρουν ένα άλλο κλίμα από αυτό που κουβαλούμε εμείς, οι εξιντάριες, οι πενηντάριες, του φτωχού, συγγενή εννοώ στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πόσοι Σαλαμινέοι. Να διώξουν τη μιζέρια. Μάλιστα, αφήνιζε. Πόσοι Σαλαμινέοι μπαίνουν στο γήπεδο να παίξουν με το Αποέλ και βάλε πέντε κάτω, ποιο θα νικήσει σήμερα. Οι 99 θα του βγουν, θα τι φάμε. Πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Θα αλλάξει φυσικά με τι εμφανίσει τη ομάδα, αλλά τον θέλει χρόνο.
Δεν είναι εύκολο πράγμα. Να πας από εκεί που είμαστε εμείς, 6η, 7η, 8η, να κάνεις το άλμα να μπεις στην τετράδα κτλ. Ναι, η Σαλαμινέη όμως η νέα φουρνιά των ανθρώπων που είναι κοντά στη διοίκηση. Τα παιδιά των Σαλαμίνα, ουσιαστικά η Σαλαμίνα πώς λειτουργεί. Τα παιδιά των προηγούμενων παραγόντων είναι εκεί, ο κόσμος που ήταν εκεί. Ναι, όμως κουβαλούμε αυτόν το πώς να σου πω. Μιζέρια είπε ο Γιώργος. Να με... Πρόεδρε, να πούμε σε ποιο βαθμό θέματα έχει να κάνουμε με την γενικότερη αντιμετώπιση. Δεν μπορεί σήμερα ο Σαλαμινέος αυτή τη στιγμή να λέει αν να κινδυνεύσουμε ή να μπούμε σε περιπέτειες. Δεν δικαιολογείται να το πει αυτό. Να πηγαίνει πίσω. Μπορεί να πει θα πάμε στην Ευρώπη ή θα περάσουμε στο κύπελλο να τον καταλάβω. Άιστε. Αλλά όχι να αρχίζει από τώρα να μουρμουρά ή να λέει ότι λέει α, ότι να κινδυνεύσει. Αυτό δείχνει μία. Μία, πώς να την πω, μία έτσι... Μιζέρια, πρόεδρε. Μία έτσι... Αφού ξέρεις τον κόσμο της Σαλαμίνας πώς είναι. Έχει αρκετό κόσμο της Σαλαμίνας που εν τούντο με να ακρονεί. Ναι, γιατί έχουμε 30-40 χρόνια πίσω μας μιας ιστορίας, κακής ιστορίας ποδοσφαιρικά. Είχαμε τις εκλάμψεις μας, αλλά όχι μια... Ως η εικόνα που βγάζει η Σαλαμίνα... Αν σου πω σε έναν Λούκα τώρα, γράψε μου τις 6 ομάδες του χρόνου που να είναι στην εξάμπια, να μου γράψεις. Βάλω έκτην της Σαλαμίνας. Μπορεί να το έχει και 7ος και 8ος, αλλά θα γράψει την Ομόνια. Γιατί να γράψει την Ομόνια, να γράψει την Ανόρθωση. Γιατί να γράψει την Ανόρθωση, τον Απόλλωνα, την ΑΕΛ. Γιατί, γιατί αυτοί κουβαλούν μια άλλη ιστορία. Έχουν μια σταθερότητα. Άρα εμείς, εάν τα τελευταία 3 χρόνια είμαστε 7η, 6η και 5η. Φέτος, ναι. Εάν τα επόμενα 4 χρόνια καταφέρω ή καταφέρουμε να μπούμε σε μια άλλη τροχιά, τότε και ο Σαλαμίνος θα ξανά είναι η ομάδα μας φέτια θα. Οι τρεις βαθμοί της δόξας μας εστίγησαν με εξάρα κανένα άψη. Γιατί το χάσαμε. Γιατί... Ίσως να μην μπορούν να διαχειριστούν το φαβορί κάποιες φορές. Η Σαλαμίνα έχει και κάτι άλλο το οποίο όταν έρθει μια στιγμή που πρέπει να κάνουμε τη διαφορά, δεν την κάνουμε. Κάτι συμβαίνει και μείνουμε στάση. Είναι η διαχείριση της πίεσης και του φαβορί που είναι επίσης που πρέπει να σου αρκέσει στην κουλτούρα για να μπορείς να το διαχειρίζεσαι σε τούτο. Εκείνη τη Δευτέρα με τη δόξα πραγματικά είχαμε μια πίεση όλοι μας, έναν άγχος όλοι μας, δεν ξέρω, επήγαζε που κάπου, το οποίο ευκήκε μες στο γήπεδο. Στήχησε. Ανεξήγητες καταστάσεις. Άλιστα. Δηλαδή, σε έναν βαθμό λες κάποιες στιγμές, μα τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, ας πούμε. Το άγχος, πρόεδρε. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να ευχηθούμε στην Νέα Σαλαμίνα να υλοποιήσει τους στόχους της, όποιοι και αν είναι αυτοί. Θα είμαστε εδώ να παρακολουθούμε την πορεία της και να την κουβεντιάσουμε και ειλικρινά θα χαρούμε πάρα πολύ αν στο τέλος της ημέρας όλα αυτά που έχετε ως στόχους τους έχετε πετύχει. Γιατί νομίζω ότι είναι γενική ομολογία ότι η Νέα Σαλαμίνα είναι μια από τις συμπαθητικές ομάδες. Νιώθει ότι γίνονται βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το κρατάω αυτό. Δεν εκρίθη τίποτα ακόμα. Όμως πιστεύω ότι τα τελευταία 10 χρόνια είναι μια πολύ καλή δουλειά. Όχι που το δική μας, το σημερινό διοικητικό συμβούλιο, αλλά όλα τα τελευταία 10-11 χρόνια. Θέλει προσπάθεια και συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Ελπίζω να κάνουμε μια καλή συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε με το τι έκανε η Ομόνια το Σάββατο αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια.